centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στους ακροατές. Τι γίνεται, πώς είναι η μέρα σήμερα για το Άργος? Χρήστο, έχεις απόλυτο δίκιο, είμαστε λίγο πιο κάτω από το 50% σε προσέλευση. Α, δηλαδή μισό λεπτάκι, οι μισοί δεν θα έρθουν, ματέωσαν το ραντεβού τους. Έτσι φαίνεται, Χρήστο μου, εκτός αν το κάνουν λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και απογευματινό ωράριο. Ναι. Έτσι ξεκινάμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μήπως έρθουν, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω πάντως ότι έχει ενημερώσει ακόμη και τους απογευματινούς να έρθουν προς το μεσημέρι κυρίως. Βεβαίως, αν έρθουν απογευματινοί αυτή την ώρα, εμείς θα εμβολιάσουμε. Ναι. Εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει, ας είναι απογευματινός. Mm-hmm. Έτσι, ας έρθει τώρα. Αν ο πρωινός δεν μπορεί και θέλει το απόγευμα, θα κάτσουμε παραπάνω σε ωράριο και θα εμβολιάσουμε το απόγευμα. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν οποιαδήποτε ώρα από αυτή που έχει προσδιοριστεί. Μάλιστα. Τώρα το ερώτημα όμως, κύριε Μαγαλιά, είναι ότι σήμερα θα αναβάλουν κάποιοι, ίσως και αύριο, δεν το ξέρουμε, έτσι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι πότε πάνε και αν χάνουν τώρα τη σειρά τους και πρέπει να ξανακάνουν ραντεβού, τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Χρήστο, θα ξαναγίνει ραντεβού, αλλά πιστεύω ότι θα είναι και αυτό πάρα πολύ σύντομο. Α. Έτσι. Τι να κάνουμε, θα κάνουμε περισσότερο μεγαλύτερα ωράρια για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό που δημιουργείται λόγω της κακοκαιρίας. Οι άνθρωποι που ματαιώνουν το ραντεβού τους για σήμερα παίρνουν εσάς τηλέφωνο και το ματαιώνουν? Όχι. Αυτό γίνεται μέσω πλατφόρμας, Χρήστο. Α, ματαιώνουν εμάς, το ραντεβού μέσα από την πλατφόρμα. Μας παίρνουν τηλέφωνο και εμείς αν ματαιώσουμε το ραντεβού, δημιουργούμε, κάνουμε επαφή με το φορέα, ναι. Και μάλλον ο φορέα στη συνέχεια δίνει τα καινούργια ραντεβού. Μάλιστα, τώρα, γιατί αυτά γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας. Ωραία. Και κυρίως μέσω αυτοί που έχουν την άλλη συνταγογράφηση, είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να δοθεί καινούριο σήμα για καινούργια ημερομηνία. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω λίγο το εξής. Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιες δόσεις σήμερα που δεν θα γίνουν, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχετε ήδη αποφασίσει πού θα τις κάνετε αυτές τις δόσεις που δεν έγιναν σήμερα? Γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Κάπου τις κάνετε, στα σώματα ασφαλείας? Ναι, ειδοποιούμε τα σώματα ασφαλείας, κύριε Ναζούλη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσα δεν γίνουν σήμερα, τα σώματα ασφαλείας. Θα κάνουν άνθρωποι από τα σώματα ασφαλείας τα σημερινά. Οπότε, από την αρχή ισχύει αυτό. Από την αρχή δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όχι, άρα εμείς δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε δόση. Την πολυτέλεια, ούτε μισή δόση. Έτσι πως είμαστε, πού να τη χάσουμε τη δόση, πολύ πολύτιμη. Έτσι. Άρα για να δούμε στην πορεία της ημέρας, μήπως κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, κατορθώσουν τελικά. Εμείς καλούμε μέσα από το ραδιόφωνο σας, κύριε Νατσούλη, και εφόσον ο κόσμος ακούει, αν δεν μπορεί πρωινή ώρα, ας έρθει απογευματινή. Δεν μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να μην κοιτάξει απόλυτα το ραντεβού του, ας πούμε, λέει 6 το απόγευμα. Μην το κοιτάτε αυτό, παιδιά. Ναι, μην το κοιτάτε σήμερα. Ναι, βεβαίως. Ό,τι ώρα και να πάτε, ό,τι θα ώρα και να πάνε, μέχρι τις 8 που είναι τα ραντεβού, μπορούν να έρθουν να εμβολιαστούν. Όσοι μπορούν, έτσι μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Δηλαδή, προτρέψουμε τον κόσμο να έρθει και η κακοκαιρία τους δημιουργήσει πρόβλημα. Η πρόσβαση στο κέντρο υγείας είναι όλα εντάξει εκεί? Μπορεί κάποιος να έρθει άνετα? Βεβαίως. Δρόμος καθαρός και τα λοιπά? Γιατί, είναι πεντακάθαρος. Γιατί σήμερα στην Καστοριά έγινε αγώνας δρόμου για να καθαριστεί και η ανηφόρα του ΙΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε διάφορα επίσης θέματα. Έχω την αίσθηση πως ο Δήμος λειτουργήσε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το θέμα της καθαριότητας, κύριε Νατσούλη. Εγώ που είμαι στον προφήτη Ηλία, δεν έχω κανένα παράπονο. Οπότε ανεβήκατε, κατεβήκατε. Είναι γεγονός, με διευκόλυναν πάρα πολύ για να έρθω στη δουλειά μου, γιατί και εκεί ήταν παγωμένοι δρόμοι. Αλλά τουλάχιστον 4-5 φορές πέρασε η αλατιέρα και το μικρό γκρέιντερ και καθάρισε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Έτσι πιστεύω. Και αν θα ανεβεί και η θερμοκρασία πάνω από το 0, ίσως κάποιοι να τολμήσουν τελικά να έρθουν σήμερα. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που μας λέτε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι το 50% φαίνεται να πηγαίνει σε ματέωση του ραντεβού του και του εμβολιασμού. Και πιο χαμηλό το ποσοστό. Είναι κυρίως άνθρωποι που θα έκαναν την πρώτη δόση, είτε το επαναληπτικό. Τη δεύτερη κυρίως. Πάντως δεν πειράζει αν πάει και μια, δύο-τρεις μέρες παραπέρα, έτσι. Σαφέστατα, και εμείς εδώ είμαστε, κύριε Νατσούλη. Επαναλαμβάνω, ας έρθει το πρωινό ραντεβού το απόγευμα, δεν μας πειράζει.
Ή το, αν θέλει το απογευματινό ραντεβού να έρθει το πρωί, δεν μας πειράζει επίσης. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Ευχαριστούμε πάρα καλημέρα, πολύ, κύριε Μαγαλιά. Καλή δύναμη και μπράβο για την προσπάθεια που κάνεις, Χρήστο. Πραγματικά είναι επιτελής κοινωνικό έργο. Καλημέρα, 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 κύριε Μαγαλιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.